απόψε το βράδυ να μου επιτρέψετε να συνεχίσω στο ίδιο πνεύμα αυτό που μιλήσαμε τόσες ημέρες επάνω στην υπόθεση της μεγάλης αυτής λεγόμενης εβδομάδος, η οποία μεγάλη εβδομάδα, όπως είχαμε πει, δεν είναι μεγάλη γιατί έχει περισσότερες ημέρες ή ώρες, αλλά γεγονότα, διδάγματα. Γι' αυτό λέγεται και μεγάλη εβδομάδα. Το κέντρο της μεγάλης αυτής εβδομάδος ή το η Μεγάλη Παρασκευή, πλαισιωμένη με τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μέγα Σάββατο. Πολλά συνεζητήθησαν και πολλά έλαβαν χώραν. Θα ήθελα απόψε ειδικά να μιλήσω μέσα στο ίδιο πλάνο, αλλά να εντοπίσω το θέμα στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έκαμαν Πάσχα, μα δεν έκαμαν Πάσχα. Δηλαδή έκαμαν ένα Πάσχα με τον τρόπο τους. Πολλοί άνθρωποι προσήλθαν εις την Θείαν Κοινωνία και εσείς οι ίδιοι θα διαπιστώσετε ότι πολλοί κόσμος, μα πολλοί κόσμος, ανώνυμος κόσμος, προσήλθε εις την Θείαν Κοινωνία. Τώρα, καλός προσήλθε ή κακός προσήλθε? Είναι θέμα που διδάσκεται αυτές τις ημέρες. Και διότι πολλοί, είτε παρόντες είτε απόντες, αντιπαρήλθουν των τρόπων της ετοιμασίας για να προσέλθουν στο Πάσχα, διότι όταν λέγω Πάσχα δεν εννοώ αυτή καθεαυτή την ημέρα του Πάσχα, δεν εννοώ το Πάσχα που φτιάχνουμε εμείς με ένα αρνί, με μια συντροφιά, ένα καλό φαΐ, με ένα γλέντι κλπ. Εννοώ το Πάσχα ως θέμα, ως βάση, ως αφετηρία. Το Πάσχα ημών ετήθη Χριστός κατά τον Παύλον, και πρέπει να προσέλθουμε άζημοι εις το Πάσχα. Πάσχα θεωρώ Ιησούν εις τον οβελίαν του Θεού. Το αρνί του Θεού ομιλώ για Πάσχα. Δεν ομιλώ τον αμνών που εφάγαμε εμείς, είτε εδώ σας Αθήνας ή βγήκαμε στο χωριό και το φάγαμε. Ομιλώ για το κέντρο του Πάσχα, για τη θυσία του Ιησού, που πολλοί μας προσήλθομεν, αλλά δεν προσήλθομεν ως έπρεπε να προσέλθουμε, για να έχουμε τα αγαθά αποτελέσματα που απορρέουν από το κέντρο αυτής της θυσίας, από το Πάσχα. Έχετε τη γνώμη ότι όλος αυτός ο κόσμος που προσήλθε, που δεν ήξερε από ποια πόρτα να μπει και από πού να βγει, που δεν ήξερε πότε κοινωνούν και πώς κοινωνούν, έχετε τη γνώμη ότι ετοιμάστη για το Πάσχα? Θα πει κανείς, μα δεν έπρεπε να κοινωνήσει εφόσον ήταν Πάσχα? Να κοινωνήσει, βέβαια, να κοινωνήσει. Αλλά έχει μια προτροπή εδώ μέσα στη Μεγάλη Πέμπτη και λέγει το εξής: μη δεις κανένας ο πιστή του δεσποτικού δείπνου αμύητος. Να μην μείνει κανένας μακριά από το δεσποτικό τραπέζι. Ναι. Δεύτερο, μη δεις όμως, μη δεις όλος ως ο Ιούδας δολίος προσίτωτη τραπέζι. Κανένας να μην μείνει μακριά, αλλά κανένας να μην έλθει σαν τον Ιούδα.
Αυτό είναι το θέμα. Βρισκόμαστε στο τέλος της μεγάλης εβδομάδος. Ακούσαμε και είδαμε περιστατικά. Το κυρίως θέμα είναι αν κάμαμε Πάσχα. Ο Χριστός εθυσιάστη, απέθανε τάφη ανέστη, αν εμείς όμως εκάμαμε Πάσχα. Αυτό είναι το θέμα. Και τι είναι τρόπο, εκάμαμε το Πάσχα. Και αν δεν το κάμαμε σωστά, να αναθεωρήσουμε την υπόθεση και να φροντίσουμε μελλοντικώς να κάνουμε σωστό το Πάσχα. Να παρακαθήμεθα στην τράπεζα, όχι όμως δολίως ως ο Ιούδας. Εμείς, όπως θα ξέρετε κι εσείς, αν δεν συμβαίνει και στους ακροατάς αυτού του υπερώου, μόνοι μας συντάσσουμε ένα πιστοποιητικό καθαρότητος, αγιότητος, αξιοσύνης και το υπογράφουμε και μόνοι μας. Και με βάση αυτό το πιστοποιητικό προσερχόμεθα και καθήμεθα εις την τράπεζα. Έτσι είναι όμως το θέμα? Έτσι εκήρυξε ο Ιησούς? Διότι πολλοί άνθρωποι δεν επήγαν στον Ιησούν να τους ετοιμάσει για να δικαιούνται να παρακαθίσουν στην τράπεζα. Δεν επρόσεξαν εκείνο το οποίο εδιαβάστηκε ένα βράδυ σε ένα από τα 12 Ευαγγέλια, που έλεγε συν της άλλης το εξής: έρχεται ουν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει αυτό εκείνος: Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας. Αδύνατο. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό: εάν μη νύψω σου εγώ, ούτε έχεις μέρος μετέ μου. Ο Πέτρος δεν ήθελε να πληθούν τα πόδια του από τον Χριστό. Δεν ήθελε να τον ετοιμάσει ο Χριστός. Και με το δικό του τρόπο πίστευε ότι κατά αυτή την έννοια ορθώς πει. Ο Χριστός του λέγει: αν εγώ όμως δεν σε καθαρίσω, δεν σε ετοιμάσω, δεν έχεις θέση μετέ μου. Και ρωτώ εγώ κατ' επέκταση τον εαυτό μου και τους άλλους: πώς εσύ άνθρωπε τολμάς, χωρίς να πας στον Χριστό να σε ετοιμάσει με έναν ειδικό τρόπο που έχει αυτός, εσύ μόνος σου εκδίδεις πιστοποιητικό στον εαυτόν σου και προσέρχεσαι εφόσον είσαι ακάθαρτος? Διότι τα είπε στην εικόνα? Διότι τα είπε στο Χριστό αοράτος που είναι πανταχό παρόν? Διότι έπαυσες να αμαρτάνεις? Διότι μετενόησες? Μα εφόσον δεν εξομολογήθεις, και τι θα μου κάνει ο παπάς? Δεν θα σου κάνει ο παπάς, θα σου κάνει ο Χριστός που είναι πίσω από τον παπά. Αν προσήλθον χίλια, αγαπητοί μου, στην Θεία Κοινωνία τη Μεγάλη Πέμπτη ή το Μεγάλο Σάββατο ή το Πάσχα, δια οι 200, 300 θα εξομολογήθησαν. Οι 700 πήγαν μόνοι τους. Για τα χρόνια πολλά, για το καλό. Από τη μια πόρτα μπήκανε και από την άλλη βγήκανε. Και κοιμούνται ξένιαστοι ότι έκαναν Πάσχα και εκοινώνησαν και έκαναν και Πάσχα. Δεν είναι όμως έτσι. Η Εκκλησία μας έχει 7 μυστήρια. Έχει ένα που λέγεται ιεροσύνη. Αν θέλεις γίνεσαι παπάς, δεν θέλεις δεν γίνεσαι. Κατά συνέπεια δεν σου χρειάζεται. Με γεια σου και με χαρά σου. Έχει ένα που λέγεται αγιασμός. Αν θέλεις το κάνεις, δεν θέλεις δεν το κάνεις. Έχει ένα που λέγεται γάμος. Αν θέλεις παντρεύεσαι, δεν θέλεις δεν παντρεύεσαι. Έχει ένα που λέγεται ευχέλαιο. Αν θέλεις το κάνεις, αν θέλεις δεν το κάνεις. Έχει όμως και κάτι άλλο που λέγεται βάφτισμα. Δεν μπορείς να μην βαφτιστείς. Άμα δεν βαφτιστείς δεν σώζεσαι.
Αν δεν παντρευτείς, σώζεσαι. Αν δεν γίνεις παπάς, σώζεσαι. Αν δεν κάνεις ευχέλαιο, σώζεσαι. Αν δεν βαφτιστείς όμως, δεν σώζεσαι. Αν ευφύδατος και πνεύματος, ουδείς εισελεύσετε στη βασιλεία των ουρανών. Είπε ο Χριστός μας στον ποτέ καλόν αυτόν Νικόδημο, που διαβάζουμε στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου. Διότι όμως το βάπτισμα αλερώνεται εν τη αγάπη του και εν τη πασοφία του, ο Θεός άφησε δεύτερο βάπτισμα. Χάρις μετά την χάρη. Τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Το μυστήριο αυτό το εθέσπισε ο Χριστός μας, όπως ξέρετε, το Πάσχα το βράδυ. Όταν ανέστη και κλεισμένο των θυρών που έστει εις το μέσον, εθέσπισε μυστήριον της μετανοίας και της εξομολογήσεως και έδωσε ειδικό πνεύμα του δεσμήν και λύην αμαρτίας εις τους Αποστόλους πρώτης Πεντηκοστής. Πεντηκοστή δεν είχε γίνει ακόμη. Τους ενεφύσισε όμως το βράδυ και του λέγει: λάβετε πνεύμα Άγιον. Τι θα το κάνουμε? Αν την αφείτε αμαρτίες αφείτε αυτής, αν την κρατείτε και κράτητε. Αυτά μας έφερες από τον Άδη. Αν τι άλλο ήθελα να σου φέρω? Το πιο φιλάνθρωπο μυστήριο σου έφερα από τον Άδη και στο θεσπίζω, διότι εσύ ως άνθρωπος χώμα, σάρκα φορών και εις την γίνικον, είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανία, θα πίνεις την ανομία κατά τον Ιώβ ως το είδωρ με το ποτήρι την ημέρα. Έχεις την ανάγκη λοιπόν, διότι αν δεν υπάρξει αυτό το φιλάνθρωπο μυστήριο, η χάρη σε αυτή μετά την χάρη, ουδείς ο σωζόμενος. Δεν υπάρχει Άγιος ο οποίος δεν επήγε στο πνευματικό του. Δεν υπάρχει κανένας. Άγιοι εκ τηλίας μητρός δεν υπάρχουν. Ούτε αναμάρτητοι υπάρχουν. Ένας είναι ο αναμάρτητος. Όλοι εμείς έχουμε την ανάγκη του δευτέρου αυτού φιλανθρώπου μυστηρίου που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Δύο βασικά λοιπόν μυστήρια πρέπει να ενεργούνται υπό του ανθρώπου για να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτά τα οποία συμβολήθησαν από την κεντηθήσαν πλευρά του Κυρίου, που αρκετά μιλήσαμε στις άλλες δύο ομιλίες, τόσο της Μεγάλης Πέμπτης όσο και της Μεγάλης Παρασκευής. Το αίμα και το είδωρ, τα οποία εξήλθαν από την κεντηθήσαν πλευρά του Χριστού μας. Απαραίτητο λοιπόν ο άνθρωπος, εφόσον είναι βαπτισμένος, πρέπει να κάνει το δεύτερο βάπτισμα της μετανοίας και της εξομολογήσεως και έτσι να προσέρχεται εις την Θείαν Κοινωνία. Και στο ένα μυστήριο της μετουσιώσεως, του άρτου σε σώμα και του ίνου εις αίμα, αυτός ο Χριστός το κάνει, και στο άλλο μυστήριο αυτός ο Χριστός το κάνει. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος που δεν προσέρχεται στον Ιησούν, στο μυστήριό του της μετανοίας και εξομολογήσεως, ή να καθαρίσει ο Ιησούς αυτόν για να προσέλθει στο άλλο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, δεν κάνει τίποτα άλλο, ή μη επισορεύει καρκίνο στην ψυχή του και πολλάκισε στο σώμα του. Δοκιμαζέστο έκαστο σε αυτόν και ούτω εκ του άρτου εσθιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτου. Θέλετε να σας πω κάτι ακόμη τρομερό? Όλοι κρεμόμαστε, αγαπητοί μου, στη γνώμη του πνευματικού. Μου είπε ο Πάτερ, ο Παύλος δεν συμφωνεί. Ο Παύλος λέει ο άνθρωπος να δοκιμάζει τον εαυτόν του. Σου είπε ο Πάτερ. Αλλά μεταξύ εκείνης της στιγμής που σου είπε ο Πάτερ και μέχρι τη στιγμή που θα φτάσεις εσύ στην Θεία Κοινωνία, ποιος έχει τη γνώμη τώρα, ο Πάτερ ή εσύ? Τι λέγει μια ευχή της ακολουθίας Θείας Μεταλήψεως? Προ των θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών που καθίσταμε. Κατά συνέπεια μένει στον άνθρωπον ολόκληρος η ευθύνη. Ο Πάτερ ήκουσε, σε συνεχώρησε και λοιπά. Όμως εσύ ξέρεις εάν τα είπες όλα στον Πάτερ, αν τα είπες με ταπείνωση στον Πάτερ,
διότι αόρατος δεν είναι ο Πάτερ, είναι ο Χριστός πίσω από τον Πάτερ, και ο Χριστός δεν γελιέται. Και πάλι μένει η ευθύνη στον άνθρωπο να εξετάσει τον εαυτόν του. Και πολλοί, παρότι η συνείδηση μας καταμαρτύρει και μας λέει όχι, ούτε έξεστη, δεν σου είναι συγκεχωρημένον, εμείς πηγαίνουμε, προσερχόμεθα για την εορτή, διότι είναι εορτή. Είναι λάθος αυτό. Δεν κοινωνούνε την εορτή. Κάθε Κυριακή είναι Πάσχα. Γι' αυτό άλλωστε απαγορεύεται και η γονικλησία την Κυριακή, γιατί είναι Πάσχα. Είναι Αναστάσιμος ημέρα. Είναι Κυριακή ημέρα, του Κυρίου ημέρα, Αναστάσιμος ημέρα. Κάθε φορά που θα κοινωνήσεις επιτελείς Πάσχα. Πάσχα δεν είναι η ημέρα. Εορτή δεν είναι η εορτή. Είναι όταν επαξίως προσέρχεσαι στην Θείαν Κοινωνία. Έχετε ακούσει σε ένα μέρος που λέγει κατά το Πάσχα, το βρήκα και το σημείωσα, Πάσχα ιερών ημίν σήμερον αναδέδεικτε. Τι ομιλεί? Για την εορτή και για τα αρνιά. Το Πάσχα, ότι ο Χριστός μεταβίβασε ημάς από την κόλαση στον παράδεισο και έδωσε τον εαυτόν του βρόσιν και εισιτήριον για τη βασιλεία των ουρανών. Πάσχα κενών, με αλφαγιώτα, καινούριο Πάσχα. Πάσχα άγιον, καθαρό Πάσχα. Πάσχα μυστικών. Τι πάει να πει Πάσχα μυστικών? Είναι πράγμα ξεχωριστό. Δεν είναι αυτό που λέει ο κόσμος Πάσχα. Όταν λέμε καλό Πάσχα, δεν λέμε καλό τραπέζι, υλικό. Λέμε πνευματικό. Λέει Πάσχα μυστικών. Τι είπα να πει Πάσχα μυστικών? Ο άνθρωπος παρακαθίσα στην τράπεζα την πνευματική, φαινομενικός, μετέχει άρτου και ίνου, μυστικός δε πίσω από αυτά σώματος και αίματος Χριστού. Κρυφά του δείπνου σου του μυστικού. Τι, του κρυφού? Όχι, του κεκριμένου. Δεν κοινωνείς άρτων, δεν κοινωνώ ίνων. Όμως μετά την μετουσίωση, μετά την ευλογία που κάνει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς, ο οποίος επικαλείται το πνεύμα του Άγιον να κατέλθει και λέγει «Κατάπισον Κύριε το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον με τον τρόπο σου το μεν τίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν, το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν, μεταβαλών το πνευματί σου το Άγιο, αμήν, 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 ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνους και λοιπά τα υπόλοιπα». Από εκείνη τη στιγμή βλέπεις άρτον και έχει Χριστό μέσα, βλέπεις και γεύεσαι ίνον και έχει και είναι αίμα Χριστού μέσα. Αυτό είναι το Πάσχα το μυστικό. Κοινωνείς όχι νεκρά δώρα, διότι μέχρι που ο ιερεύς θα επιστρέψει, μέχρι της ώρας εκείνης που θα πει αυτή την ευχή που σας είπα γρηγορότερα, είναι τίμια δώρα. Από εκεί και κάτω όμως δεν έχουμε τίμια δώρα. Έχουμε σώμα και αίμα Χριστού. Έχουμε φρικτά μυστήρια εις τα οποία αναπάβεται κατά την ευχή της προγιασμένης αυτός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και εφόσον μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε νεκρά υλικά πράγματα, τώρα έχουν ζωή μέσα αυτά. Είναι όπως σας έλεγα μια φορά, βλέπετε ένα αυγό, βλέπετε το τσούφλιο, βλέπετε και το κρόκο και το λεύκομα. Ένα αυγό υλικό. Για βάλ το κάτω από τις στερούγες της κότας όμως να το ζεστάνει λίγο, πουλάκι. Άρα είχε και ζωή αυτό το αυγό μέσα. Δεν ήταν νεκρό, έχει και ζωή. Έτσι είναι και ο άρτος και ο ίνος μετά τη μετουσίωση. Αυτό λοιπόν το άνθρωπος που θα παρακαθίσει
σε αυτό το Πάσχα να φάει από τον αμνόν του Θεού, από τον Χριστό, μυστικός κάνει Πάσχα, ενώνοντας τον εαυτόν του με τον Χριστό. Πάσχα πανσεβάσμιον, όχι απλώς Πάσχα διαφθοράς και καταστροφής, πανσεβάσμιον Πάσχα. Πάσχα Χριστός, ο λυτρωτής Πάσχα, όχι Πάσχα μαρνιά από την προβατίνα ή από την αγορά. Δεν είναι αυτό το Πάσχα. Το Πάσχα είναι η θεία κοινωνία, η θεία επικοινωνία με τον άνθρωπο. Διότι όπως σας έχω πει, Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη και ερμηνεύεται έξοδος. Πάσχα ερμηνεύεται πέρασμα. Πάσχα ερμηνεύεται διάβασης. Δεν ερμηνεύεται φαΐ το Πάσχα. Χριστός δια του αίματος εκείνου του αμνού τότε έβγαλε των Ισραηλιτικών λαών. Και η μάχαιρα του αγγέλου που εξολόθρευσε όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων δεν είχε καμία θέση στα πρωτότοκα των Εβραίων, διότι επάνω εκεί στην πύλη και ένθεν και εκείθεν εις το όνομα της Αγίας Τριάδος δηλαδή ήσαν βαμμένες οι πύλες με το αίμα του αρνίου τότε. Σκεφτείτε τώρα το αίμα του Χριστού όταν χτυπάει τους παραστάτας της ψυχής της δικής μας, πόσο μας αξιοποιεί και πόσο μας εξασφαλίζει και για την προσωρινότητα και για την αιωνότητα. Πάσχα άμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών, όχι των απίστων, όχι των πόρνων, των μοιχών, των διεφθαρμένων. Πάσχα των πιστών, αυτοί που πιστεύουν στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί που πιστεύουν ότι ο Πατήρ έστειλε τον Υιό, ότι ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος, ότι ο Χριστός απέθανε, ετάφη και ανέστη. Σε αυτόν των πιστών είναι Πάσχα για τους πιστούς. Δεν είναι για τους ανωνύμους αυτούς που για χρόνια πολλά έφτασαν και εκοινώνησαν. Την κόλασή τους εκοινώνησαν. Δεν είναι για αυτούς το Πάσχα. Είναι Πάσχα των πιστών, όπως λέγει η Εκκλησία. Πάσχα το πύλα σημείν του παραδείξου ανοίξαν. Ο κοινωνών των Χριστών και κάνουν Πάσχα με τον αμνόν του Θεού έχει ελευθέραν την είσοδο εις τον παράδεισο. Δεν του δημιουργεί την είσοδο εις τον παράδεισο η εργοσωτηρία του η λεγόμενη. Όχι. Ο Χριστός είναι αυτός που δίδει το εισιτήριο και το ελευθέρας να ξαναγυρίσει ο άνθρωπος στον παράδεισο. Ο Χριστός τον ανιστά εν το βαπτίσματι, ο Χριστός τον ενδύει των γυμνών ποτέ απόγονων του γυμνού Αδάμ, ο Χριστός του αλλάζει το αίμα του κοινού ανθρώπου και τον κάνει κενόν, ο Χριστός του αλλάζει το αδαμιαίον και του δίδει θεϊκό αίμα και τον κάνει συγκληρονόμων του, εφόσον τον κάνει ένα αδερφόν δικών του μικρών πρώτα. Πάσχα λοιπόν λέει το πύλας, αυτό που άνοιξε τα σπήλα σημείν του παραδείσου άνοιξαν. Πάσχα πάντας αγιάζων πιστούς, τους πιστούς αγιάζει. Είναι όπως ο κλήρος που είναι ένα κάρβουνο καίων ο καλός και ο κακός ένα κάρβουνο μαύρο. Όμως ο άνθρωπος είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε θα καεί είτε θα μουτζουρωθεί. Έτσι είναι και η υπόθεση του Πάσχα της Θείας Κοινωνίας με δύο όψεις. Σώζει μεν, κατακαίει δε. Στους μεν κατακαίει τα αμαρτίας, στους δε κατακαίει τα ψυχάς. Οι πιστοί που με φόβο και με τρόμο και με ταπείνωση προσέρχονται, όχι για την ημέρα. Δεν έχει καμία θέση η ημέρα. Είναι πολύ λάθος ορισμένοι οι οποίοι, διότι είναι η μέρα ή διότι είναι η Μεγάλη Πέμπτη ή διότι είναι το Μέγα Σάββατο ή διότι είναι το Πάσχα ή διότι είναι άλλες ημέρες, νομίζουν ότι μπορούν να προσέλθουν. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι τελείως διαφορετικά. Η ημέρα δεν έχει καμία σχέση με τη Θεία Κοινωνία. Ο Σάκης ο άνθρωπος λέει προσέρχεται, Πάσχα επιτελεί. Καν σήμερα, καν αύριο, καν όποτε ούν. Ακούστε μια γνώμη του Θείου Χρυσοστόμου επάνω σε αυτό. Πολλούς ορώ βλέπω του σώματος του Χριστού μετέχοντας απλώς και ως έτυχε
και συνήθεια μάλλον και νόμο ή λογισμό και διάνοια. Αν επιστεί φυσήν ότι της Αγίας Τεσσαρακοστής καιρός, ίως αν ή της μετέχει των μυστηρίων. Αν επιστεί ή των επιφανίων, δηλαδή αν θα έρθει Χριστούγεννα, όποιος να είναι, είτε εντάξει είτε όχι, προσέρχεται γιατί είναι Χριστούγεννα. Αν επιστεί ή των επιφανίων, των φώτων δηλαδή, ημέρα, το ίδιο και τότε. Και τι καιρός ούτου το προσόδου. Δεν είναι αυτός λέει ο καιρός γιατί είναι Χριστούγεννα, γιατί είναι φώτα ή για την Ανάσταση. Όχι λέγει. Ούγαρ επιφάνεια, ουδέ τεσσαρακοστή ποιή τους αξίους του προσιένε. Όχι λέγει. Αλλά ψυχή ειλικρίνεια και καθαρότης. Μετά ταύτισα ή πρόσιθη, χωρίς ταύτις μηδέποτε. Με καθαράν λέει καρδίαν και ψυχήν να προσέλχεσαι πάντοτε. Χωρίς καθαρότητα ψυχής ποτέ σου λέει να μην προσέλθεις. Έστω και αν είναι Πάσχα, αν είναι Χριστούγεννα, αν είναι Επιφάνεια, Θεοφάνεια. Έτσι λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Δεν είναι δικό μου αυτό. Αν λοιπόν ο άνθρωπος που πήγε κατά αυτά στη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα στην Εκκλησία άκουγε το 10 φορές Πάσχα ιερών, Πάσχα πασεβάζομαι, Πάσχα μυστικών, Πάσχα, 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 Πάσχα και καθόταν να ερμηνεύσει τι λένε αυτοί, τι φωνάζουνε, τι επιμένουνε όσο το Πάσχα να είναι έτσι, να είναι έτσι, να είναι, τι θέλουν να πούνε. Θα λακάνει φτερό σαν το μυρμήνι και θα λαθεί. Αλλά εμείς σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν έχουμε εμβαθύνει ποτέ να δούμε τι είναι αυτό το οποίο ζητάει και πώς πρέπει να πολιτευόμεθα έμναντι αυτού του οποίου. Διότι μου κάνει αίσθηση αυτό που λέει από το ένα μέρος. Μη δεις ο πιστή. Κύριε είστε πιστοί. Μη δεις λοιπόν να μείνει μακριά. Αλλά και μη δεις όμως ταυτόχρονα ως ο Ιούδας δολίος προσήτω. Όχι. Εμείς δυστυχώς εορτάσαμε σαν τους Ιουδαίους. Πολύς κόσμος. Εκτός ορισμένων. Οι υπόλοιποι εορτάσαμε σαν τους Ιουδαίους. Το πρόλαβε και αυτό. Και μας το είπε. Εμείς το γράψαμε. Στα γραφά. Δεν το λάβαμε σοβαρός υπόψη. Μη ως Ιουδαίοι εορτάσουμε. Μη, όχι λέει, σαν τους Ιουδαίους εορτάσουμε. Και γάρ το Πάσχα ημών υπερ ημών ετήθη Χριστός ο Θεός. Αλλά καθάρομεν, θα πρέπει λέει να καθαρίσουμε τον εαυτόν μας από κάθε μολυσμό. Και τότε, ειλικρινώς, να δεχθόμεν αυτόν. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος θέλει να έχει όλα τα αγαθά που απορρέουν από την Θείαν Κοινωνία, θα πρέπει να προσέρχεται, αλλά πρώτα εις τον Χριστόν ή να δια του άλλου μυστηρίου της μετανοίας και εξομολογήσεως ετοιμάζει αυτόν ώστε ο άνθρωπος θέλει να ωφελείται και να προσέρχεται όσοι είναι υποχρεωμένος. Θα πρέπει να καταφεύγει πάλιν εις τον Χριστόν και όχι μόνος του να δικαιώνεται ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, ότι δεν έχω ανάγκη του κλήρου, δεν έχω ανάγκη της εξομολογήσεως και να κατηγορεί και από πάνω τον κλήρο ότι δεν έχει καμιά δουλειά στη μέση και πηγαίνει αυτός και ότι είναι ανάξιος και τα τι αυτά. Πρέπει να πηγαίνει στο Χριστό, να τον ετοιμάζει δια της Θείας μετανοίας εξομολογήσεως και από εκεί να τον μεταβιβάζει εν θα ομόσχος ως είτε αυτός. Θυμόσαστε τι έκαμε στον άσωτο Υιό που ένα κομμάτι εκ του ασώτου είμεθα και εμείς. Όταν αυτός επέστρεψε και παραδέχτηκε ότι τάμπλεξε και είπε το ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιόν σου, του έβγαλε τη στολή τη βρώμικη, του φόρεσε μια άλλη στολή μετά την εξομολογησή του και την παραδοχή ότι ημάρτησε και με καινούρια στολή τώρα τον μετεβίβασε εν θα ομόσχος πολλής. Αυτή είναι η εικόν πάντοτε που πρέπει να χρησιμοποιείται από τους πιστούς κατά την Θείαν Ευχαριστία.
Αν λοιπόν ο άνθρωπος θέλει να κοινωνεί, που είναι ανάγκη να κοινωνεί, διότι αν δεν κοινωνεί είναι ζωντανός νεκρός, διότι δεν έβγαλε η πλευρά του Χριστού μόνον βάπτισμα, έβγαλε και θεία κοινωνία. Και η Εκκλησία υπενθυμίζει με τα κείμενά της το εξής: εσταυρώθης διεμέ. Όχι για τον κόσμο που λένε οι άλλοι, μην το μεταβιβάζεις το θέμα. Είναι προσωπικό σου σωτήρ. Ας τη δουλειά με τους άλλους. Τι γίνεται με σένα και τι γίνεται με μένα. Αυτό είναι το θέμα. Εσταυρώθης διεμέ. Είναι εμή πηγάσεις την άφεση. Εσταυρώθης για μένα για να μου δώσεις την άφεση. Εκεντήθης την πλευράν είναι ακρουνού ζωής αναβλήσεις μη. Για μένα να αναβλήσεις, να βγάλεις για μένα η κρουνή αυτή, οι βρύσες αυτές που βγήκανε εδώ από την πλευρά του Χριστού, το αίμα είναι για μένα, για σένα, για εκείνον, για τον καθένα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να διαφορείς, εφόσον έλαβε χώραν αυτό το μεγάλο περιστατικό, θα προσέρχεσαι μη δεις αμύητος, δολίος όμως μη δεις. Οι υποχρέωσες λοιπόν προς το Πάσχα, γιατί είδα πολλούς που τη Δευτέρα του Πάσχα δεν προσήλθαν να κοινωνήσουν. Πώς δεν διατηρείς το Πάσχα, την ένωση με τον Χριστό; Την Τρίτη του Πάσχα δεν προσήλθαν να κοινωνήσουν. Τελείωσε για αυτούς, γιατί ήταν εορτή. Δεν ήταν Πάσχα. Την Τετάρτη δεν προσήλθαν. Την Πέμπτη δεν προσήλθαν. Την Παρασκευή του Ζωοδόχου Πηγής δεν προσήλθαν. Το Σάββατο δεν προσήλθαν. Και μέχρι σήμερα δεν έχουν προσέλθει. Τι Πάσχα έκαναν; Πώς έμειναν εν τω Χριστώ και ο Χριστός εν αυτής; Πώς έγινε; Τελείωσε η υπόθεση. Και του χρόνου λοιπόν. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζει μακριά από τον Χριστό; Πώς μπορεί να, η ψυχή του να διατηρείται χωρίς το φαγητό, χωρίς τον Χριστό; Εκεντήθη απλώς για την ανάμνηση που λένε οι Εχοβίτε, που λένε οι Προτεστάντε; Καθημερινώς. Εδώ λέγει ο Άγιος Αμβρόσιος ο Μεδιβολάνων, ο άρτος ημερήσιος, και ποιήσαμεν εμείς αυτόν ενιάψιον. Μας τον έδωσε για κάθε μέρα και εμείς τον κάναμε μια φορά το χρόνο για τα χρόνια πολλά, για το καλό. Ακούτε μερικούς ιερείς που δεν έχουν προσέξει και είναι ανακόλουθοι, που σας διώχνουν που πάνε να κοινωνήσετε; Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Να πάτε παρακάτω σε άλλον. Ο ιερέας ξέρετε τι λέγει τελευταία στιγμή; Ο άνω το πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό; Συ που είσαι λέει απάνω με τον πατέρα Χριστέ και παρών εδώ απάνω στα προκείμενα δώρα ταύτα, είσαι εδώ μπροστά μου. Τι κρατεά σου χειρί; Αξίωσε με λέει να κοινωνήσω εγώ του αχράντους σώματός σου και του τιμίου αίματος και διέ μου παντί το λαό. Αξίωσε και μένα με το χέρι σου. Εγώ θα παίρνω για τον Χριστό. Ο ιερεύς και ο αρχιερεύς είναι εικόνα του Χριστού, η ζωντανή. Θα πάρει λοιπόν το χέρι αυτό που παίρνει του Χριστού το χέρι, δεν δικό το χέρι. Διαφόρος δεν το ξέρει καλά με γιάτ. Και το χέρι αυτό λέει και διέ μου παντί το λαό. Έτσι λέει στο Χριστό. Τα λέω εγώ. Ο ίδιος τα λέει. Και τα βγαίνει έξω λέει, ξέρεις είναι Δευτέρα σήμερα, τι έφαγες; Δευτέρα του Πάσχα, τι έφαγες; Τι έφαγα; Ό,τι έφαγες εσύ πάτερ. Τι έφαγες εσύ; Πού τα χαρτιά σου που λέει ότι εσύ μπορεί να τρως και να κοινωνάς και εγώ να μην τρώω και να κοινωνώ; Δεν είναι Πάσχα; Δεν είναι κυριώνυμος εβδομάς; Δεν υπάρχει κανόνα της εξοικουμενικής συνόδου που λέει όλη τη βδομάδα πρέπει να είμαστε στην εκκλησία και να κοινωνούμε ανεξαρτήτου νηστείας; Γιατί μου απαγορεύεις; Δεν λέμε για αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν τη δουλειά τους. Δεν διαβάζουν. Δεν προσέχουν. Δεν είχαν καλόν οδηγητή. Έτερο είναι κάτερο. Χριστός εσταυρώθη και για μένα και για σένα. Συ θα το φτιάξεις από μέσα, διεσού θα το φτιάξει ο Θεός.
και το κοινωνείς με το χέρι σου και εγώ θα το κοινωνήσω με το χέρι το δικό σου απ' έξω. Αυτή είναι η διαφορά. Και εσύ πρέπει να είσαι μετανοημένος και εξομολογημένος και συμφιλειωμένος και να είσαι αγαθά έργα και καλή μαρτυρία για να προσέλθεις. Όπως και εγώ. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Η διαφορά είναι ότι εσύ είσαι από μέσα και κοινωνείς με το χέρι σου και εγώ είμαι απ' έξω και κοινωνώ με τη λαβίδα. Ούτε μία άλλη διαφορά έναντι του μυστηρίου. Και αυτό θα σωθεί ως χριστιανός, δεν σώζεται ο ιερεύς. Η ιεροσύνη είναι ξεχωριστό πράγμα. Είναι του Θεού η ιεροσύνη. Ού πάντα σειροτονεί ο Θεός, αλλά δια πάντων ενεργεί. Άλλο παπάς και άλλο ο άνθρωπος που είναι από μέσα. Ο μέσα αμαρτάνει και θα έχει την ανάγκη της τακτοποιήσεως, της μετανοίας, της εξομολογήσεως, να έχει γέροντα, να εξομολογείται κλπ. Όπως και ο απ' έξω πρέπει να έχει τα δικά του. Πώς λοιπόν, εφόσον εσταυρώθηκε για μένα και επήγασε η πλευρά του, αυτά που λέγει εδώ πέρα κρουνού ζωής, εσύ μου του στερείς. Με ποιο δικαίωμα μου του στερείς? Και εφόσον είναι κρουνή ζωής, δεν είναι νερό από το μαραθώνα, αγαπητοί μου. Ζωής κρουνούς λέει η Εκκλησία. Διαφορετικά σκίσω το βιβλίο αυτό και μην το πιστεύεις. Να τα σβήσουμε. Εφόσον είναι κρουνός ζωής, πώς θα με αποχωρήσεις από το κρουνόν της ζωής? Με ποιο δικαίωμα? Πώς υποχρέωση να με διαφωτίσεις και να με καλέσεις, να πεις εδώ παιδί μου, εδώ είναι. Πρόσεξε, μην αμαρτάνεις, άλλαξε ζωή κλπ. Και εδώ να είσαι κοντά στο στήθος αυτό της μάνας μας στην Εκκλησία του Χριστού. Για το Άγιο Ποτήριο είναι το στήθος της μάνας, της πνευματικής, η οποία εγέννησε και τώρα τρέφει. Εγέννησε στην Κολυμβήθρα και τρέφει δια της Θείας Κοινωνίας. Είναι πνευματική μητέρα. Όπως η σαρκική μητέρα γεννά το παιδί και το παίρνει, το φέρνει στο στήθος για να το διατηρήσει, δεν είναι αρκετό να γεννήσει, αλλά και να το θρέψει να το διατηρήσει. Γι' αυτό και η Εκκλησία πάντοτε βάφτιζε το πρωί. Δεν βάφτιζε το απόγευμα, το πρωί. Και έμεναν εκεί οι βαφτισμένοι και κοινωνούσαν στη Θεία Κοινωνία. Διότι ο σκοπός του βαπτίσματος είναι να γίνει ο άνθρωπος δεκτικός αγιασμού. Ποιος αγιάζει? Ο Χριστός. Γι' αυτό και πρέπει όσοι δεν βαφτίζουν σε ώρα λειτουργίας που είναι παρούσα η Θεία Κοινωνία να ανοίξουν το αρτοφόριο και να πάρουν Θεία Κοινωνία και να κοινωνήσουν το μωρό την ημέρα εκείνη. Να το ενώσουν με το Χριστό. Το καθαρίσαν από το διάβολο, από το προποτερικό αμάρτημα και τώρα πρέπει να το ενώσουν με το Χριστό. Και η μάνα να το φέρνει το παιδί καθημέρα αν μπορεί στην Θεία Κοινωνία. Όχι από πρόληψη. Ξέρεις, της Αγίας Μαρίνης είναι καλό για το παιδί. Ξέρεις, του Αγίου Στυλιανού είναι καλό για το παιδί. Όχι. Τακτικά πρέπει να τρέφεται η ψυχή του, όπως το ζυγίζει εκεί πέρα και του κοιτάει τα γραμμάρια και του δίνει τις ανάλογες δόσεις που πρέπει να του θρέψει το σώμα. Και καλώς κάνει εν πολλής. Θα του θρέψει την ψυχή. Ούτε δυσιδαιμονίες για την κουμπάρα. Πρέπει η κουμπάρα να το βαφτεί, να το κοινωνήσει τόσα κλπ. Καθημερινώς πρέπει να τρέφεται η ψυχή του, αν θέλει να δυναμωθεί, να μην το φάει ο διάβολος, ο οποίος περιμένει απ' έξω να του φάει την αθάνατο ψυχή. Και έχουμε τα χάλια σήμερα αυτά τα οποία έχουμε, την σύγχρονο ζούγκλα αυτή. Διότι ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με τον κρουνόν αυτών της ζωής. Επιστρατεύω κάτι ακόμη, το οποίο είναι στους μακαρισμούς εκεί, θα τα βρείτε του Μεγάλου Σαββάτου. Και λέει, η ζωηφόρο σου πλευρά, ως εξεδέμ πηγή αναβλίζουσα. Πώς την παρομοιάζει την πλευρά του Χριστού? Τη λέει ζωηφόρο. Θέλει ζωή αιώνιον? Εδώ είναι η ζωή, στην πλευρά του Χριστού. Η ζωηφόρο σου πλευρά, ως εξεδέμ πηγή αναβλίζουσα. Σαν να βγει από τον παράδεισο μια πηγή. Την Εκκλησία σου Χριστέ ως λογικόν ποτίζει παράδεισον. Την Εκκλησία, όχι τα ντουβάρια, όχι των ναών, την Εκκλησία, τους ανθρώπους, τα μέλη που έχουν κεφαλή το Χριστό. Αυτό το τη λογική σου αυτή η Εκκλησία την ποτίζει, λέγει, σαν ένα παράδεισο λογικών. Διότι όσοι άνθρωποι ζουν εν Χριστώ, με κεφαλήν των Χριστών και μετέχουν στην Θεία Κοινωνία βαφτισμένοι, είναι από τώρα στον ουρανό. Ένα μικρό επεισόδιο χρειάζεται που λέγεται θάνατος, δηλαδή να τσουγκρίσουμε το αυγό, να μείνει το τσούφλιο κάτω και να πετάξει το πουλάκι επάνω.
αν έχετε Καινή Διαθήκη, ανοίξετε το γάμα κεφάλαιο προς Κολασσαΐς. Να ειδείτε που είναι η ψυχή του πιστού σήμερα. Λέγει ότι η ψυχή του πιστού είναι συν το Χριστό εν το Θεό. Πώς όμως μυστηριωδώς ο άνθρωπος είναι ενωμένος με το Χριστό, δεν το ξέρει. Και πώς ο Χριστός με το Θεό, δεν το ξέρει. Και γράφω ο Ιωάννης, αν δεν απατώμε στο 14ο, δεν ήξερα ότι μπορούν να μου έρθουν για να έχω τα εδάφια. Λέει, εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε, τότε θα μάθετε, λέει, όταν φύγετε από το τσούφλιο αυτό μέσα. Εν τη εκείνη τη ημέρα γνώσεστε πως εγώ εν το πατρί, σεις εν ημίν, καγώ εν ημίν. Τότε, λέει, θα ειδείτε πως υπάρχει αυτή η αλυσίδα, πως εγώ με τον πατέρα είμαι αίμα, ένα, και πως εσείς με μένα είστε ένα. Τότε θα το καταλάβετε. Σήμερα δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Φοράτε σάρκα και είναι ένα μεσότυχο και ένα δύσκολο πράγμα να καταλάβετε αυτήν την πνευματική ένωση. Ο άνθρωπος από σήμερα είναι στον παράδεισο. Αυτός που στέκεται κοντά στην εκκλησία, που ακολουθεί τις ακολουθίες της εκκλησίας, όχι αυτός που φτιάχνει δικό του τρόπο θρησκείας, όχι αυτός που βγάλει νομίσματα δικά του, εγώ νομίζω, εγώ φαντάζομαι, δεν πιστεύω έτσι, όχι αυτός. Αυτός που με το κεφάλι κάτω εν υπακοή ακολουθεί την εκκλησία, τα μυστήρια της εκκλησίας, τις ακολουθίες της εκκλησίας. Δεν χρειάζονται εξυπνάδες. Πάρ τη σύνοψη στο χέρι, πάρ το ρολόι στο χέρι, πάρ τη συνέστημα στο χέρι. Κάνε τις προσευχές που λέει η εκκλησία. Το πρωί, τη νύχτα, το μεσημέρι, το απόγευμα. Αυτές εκεί ας μην τις καταλαβαίνεις. Κάντες και θα πας στον παράδεισο. Ας τις εξυπνάδες τις δικές σου. Πατερούλη, στη μανούλα, τον αντρούλη, τη γυναικούλα κλπ. Δεν τα θέλει αυτά ο Θεός. Ψυχές θέλει να σώσει ο Θεός. Οι άλλοι θα υποφέρουν στον κόσμο τούτον όσο πρέπει να υποφέρουν, κατά αναλογία που εργάστησαν και εμπιστεύτηκαν στον Θεό. Ναι. Εδώ λοιπόν λέγει, η ζωή φόρο σου πλευρά, ως εξεδέν πηγή αναβλήσουσα την εκκλησία σου Χριστέ, ως λογικόν ποτίζει παράδεισον, εντεύθεν μερίζουσα ως εις αρχάσεις τέσσερα Ευαγγέλια, τα τέσσερα Ευαγγέλια σε όλο τον κόσμο. Ναι, τον κόσμο να αρδεύουσα, την κτίστην εφραίνουσα και τα έθνη πιστός διδάσκουσα προς κοινήν τη βασιλεία σου. Ποιος το πιστεύει? Ποιος το λογαριάζει? Ποιος ενδιαφέρεται να εγκύψει στα θέματα αυτά, είτε εκθέσεως ιερατίου, είτε εκθέσεως απλού λογικού προβάτου? Όμως σήμερα οι άνθρωποι μαθαίνουν πολλά πράγματα, παρότι δεν τους τα μαθαίνουν. Εδώ στα θέματα της πίστεως δεν μου το είπανε. Εσύ για δεν ενδιαφέρεσαι να το μάθεις. Πώς τόσα άλλα πράγματα ενδιαφέρεσαι και μαθαίνεις? Πώς τόσα φάρμακα και τα φέρνεις μόνος σου και από τη Ρωσία και από την Αμερική και από την Ευρώπη? Πώς τόσα βιβλία γράφεις, στέλνεις, κάνεις συνάλλαγμα κλπ? Πόσες τόσες γλώσσες, τόσα άλλα πράγματα μαθαίνεις και ένα Άγιος ο Θεός δεν θέλει να το μάθεις? Ποιος είναι υπεύθυνος? Είναι ο Θεός? Είναι η Εκκλησία? Είμαι εγώ και εσύ, ήδη εμείς είμεθα. Και τι προσφέραμε άλλωστε εμείς σε αυτούς, ώστε να μας προσφέρουν και αυτοί? Τι εδώσαμε? Δώσαμε τα παιδιά μας? Εδώσαμε τον εαυτό μας? Τίποτα. Ως περτροκτικά από το πρωί μέχρι το βράδυ κατηγορούμε, είτε εν λόγω είτε αρθογραφούντες. Ναι, τον τάφο μας φτιάχνουμε και δικαιολογία δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλά πράγματα σήμερα που μπορεί ο άνθρωπος, αν θέλει, να φωτιστεί, να διαφωτιστεί, να καταβγάσει το πνεύμα του και να μάθει τις αλήθειες και να ακολουθείς. Θα συναντήσει δυσκολίες. Ναι, θα τον πούνε τρελόν, θα τον πούνε η σουίτ. Θα. Βάλε το κεφάλι κάτω και τράβα σαν ερωτευμένο στην ερωτευμένη, σαν ερωτευμένη στον ερωτευμένο σου. Βάλε το κεφάλι κάτω κι άστος. Όπως δεν ακούς τη μάνα σου και τον πατέρα σου, όταν η σάρξ σου σε οδηγεί. Όταν δεν ακούς κανέναν, έτσι να μην ακούσεις και στο θέμα της πίστεως. Ναι. Θυμούμαι εγώ, όταν επέστρεψα προ 30 ετών στον Χριστόν, ευρισκόμενος εκεί στο Παγκράτη, ήταν κοντά μας η ανάληψη, το μετόχι αυτό τη Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, που υπάρχει μέχρι τη σήμερα μεγάλη ευλογία στην Αθήνα, διότι λειτουργεί καθημερινώς όλο τον χρόνο.
ώστε αν θέλει ο άνθρωπος δύναται καθημερινώς να βρίσκει θείαν κοινωνίαν καθημερινώς. Εγώ με τη βοήθεια του Θεού το είχα πιάσει το θέμα κάπως σωστά και προσερχόμαι σωστά και έλεγε ο κόσμος που με έβλεπε να πάω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να κοινωνώ, αυτός πάει για παπάς, εγώ πάω για παπάς και κοινωνώ, οι άλλοι πάνε για διαβόλοι και δεν κοινωνούν. Καταλάβατε, πάει για παπάς αυτός, γι' αυτό κοινωνεί. Δεν είναι, όσοι δεν πάνε για παπάδες δεν πρέπει να, αυτός πρέπει να μάθει προ ότι κοινωνούν πάνε παπάδες πάντοτε, πάει για παπάς αυτός. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Και ξέρεις τι πάνε να πει, αυτά δεν τα έλεγαν οι άνθρωποι που πηγαίναν την Κυριακή στην εκκλησία. Οι άνθρωποι πηγαίναν κάθε μέρα στην εκκλησία και πηγαίνανε ξεροί και φεύγανε κατάξεροι. Γιατί, γιατί δεν κοινωνούσανε. Έβγαινε στην πύλη και του έλεγε: έχεις φόβο Θεού, έχεις αγάπη και πίστη. Έλα, παιδί μου, για σένα θυσιάστηκα. Ιδού η πλευρά μου, ιδού ο κρουνός, ιδού η ζωή φόρος μου πλευρά. Έλα να πάρεις. Και δεν πήγαινε. Πάει αυτός που πάει για παπάς. Μάλιστα. Μια άλλη προτροπή που υπάρχει απάνω σε αυτό το πνεύμα που είναι του Πάσχα λέγει το εξής: δεύτε του κενού της αμπέλου γεννήματος της θείας Εφροσύνης εντιευσίμω ημέρα της εγέρσεως βασιλείας τε Χριστού κοινωνήσομεν υμνούντες αυτόν ως Θεόν εις τους αιώνας. Δεύτε, ελάτε, όχι έλα, όχι δεύρω, δεύτε, ελάτε όλοι. Δεν εννοείται άνθρωπος να πατήσει το σκαλοπάτι της εκκλησίας σε να μην κοινωνήσει. Εάν ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς κάνει σωστά τη δουλειά του, πρέπει να αφορήσει όλους αυτούς οι οποίοι δεν κοινώνησαν στο τέλος της εκκλησίας δεν δικαιολογημένος. Δεν μπορεί να έρχεσαι μάνα να κοινωνήσεις το παιδί και εσύ να μην κοινωνείς, γιατί σκοτώνεις τα άλλα. Ούτε αυτό θα σου το κοινωνήσω. Διότι με την πίστη τη δικιά σου κοινωνεί αυτό. Και εφόσον είσαι άπιστος προς τον Θεόν, πώς θα σου δώσω τον Θεόν? Και πώς εγώ θα βγω έξω και να πω με τα φόβου Θεού πίστεως και να μην προσέλθει κανείς? Διότι αν προσφέρεις το μικρό και εσύ δεν κοινωνείς, είναι σαν να μην ήρθε κανείς. Πώς θα βγω έπειτα να πω σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου? Ποια κληρονομία, εφόσον καμία δεν κοινώνησε? Εφόσον δεν έγινε αδελφός του Χριστού, πώς είναι κληρονόμος του Θεού? Πόσο ψάχνει ο ψευταράς θα πει είδομε το φως το αληθινόν και λοιπά, ελάβω με πνεύμα επουράνιον, εφόσον δεν εκκοινώνησε, πού δεν το έλαβε και πού το είδε? Ψέματα από εκεί και κάτω αρχίζουν. Πώς δεν πέφτουν οι πολυέλληνες να μας πάσουν τα κεφάλια? Ο Θεός τα ξέρει αυτά, δεν είναι δική μου δουλειά. Αλλά μέχρι πότε θα γίνεται αυτό το πράγμα? Και αν γίνεται μέχρι στην τελεία των αιώνων, διότι ο Θεός ανέχεται, εμείς θα κολλαστούμε. Δεύτε του κενού της αμπέλου γεννήματος. Ποια είναι η άμπελος και ποιο είναι το γεννημά της? Γράμματα ξέρετε, πολλά γράμματα μάλιστα. Εδώ τα πράγματα έχουν πολύ εξανοίξει τώρα. Ποιο είναι η αμπέλη και ποιο είναι το γέννημα της αμπέλου? Η άμπελος είναι η Παναγία μας και το γέννημά της είναι ο Χριστός. Η άμπελος η αληθινή, η οποία μας προσφέρει τον καρπόν της ζωής. Είναι ή δεν είναι άμπελος? Δεύτερη λοιπόν λέει του κενού της αμπέλου γεννήματος. Ένα καινούριο αμπέλι, ένα καινούριο γέννημα από την άμπελον την αληθινή. Η άμπελος, θυμόσαστε μια φορά που σας έλεγα, είναι πολύ συσχετισμένη με τη σική, όπου σική και άμπελος. Δεν υπάρχει σε εδώ ένα αμπέλι που να μην έχει και καμιά σική άμεσα. Ο συσχετισμός αυτός είναι η Παναγία με την Εύα. Η σικιά είναι η Εύα και η άμπελος είναι η Παναγία μας. Η σικιά έβγαλε κνισμόν, αμαρτία, μπικίνι, σικόφυλλα έβαλε η Εύα και ο Αδάμ για να κρύψουν τη γύμνια τους. Αυτό επέτυχαν. Και λέγει ότι με περιτυλίγματα σικής. Ήταν δυνατόν. Γιατί το λέει αυτό? Για να δείξει τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Για βάλε σικό, σικόγαλα απλώς βάλε απάνω σου,
βάλε στα τρυφερά μέρη σου σηκώφυλλα επάνω και σηκώγαλο να είδεις τι θα γίνει. Θα χαθείς από τον κόσμο. Αυτή τη σικιά, αυτή την Εύα τηλεθεράπευσε η νέα Εύα, η Παναγία. Όπως τον Αδάμ τον παλιό τον εθεράπευσε ο νέος Αδάμ, ο Χριστός. Πάρτε ένα σηκώφυλλο στο χέρι σας, είναι σαν μια μπαλάμη γυναικός. Πάρτε ένα μπελόφυλλο στο χέρι σας, είναι ένα μπαλάμη γυναικός. Να μια γυναίκα, να και άλλη γυναίκα. Αυτή είναι η άμπελος και αυτό το γέννημά της, ο Χριστός, που εθεράπευσε τον άνθρωπο. Δεύτε, λέει, της καινής Αβέλου, της θείας Εφροσύνης, εντιευσίμου ταύτο ημέρα της εξεγέρσεως του Χριστού, κοινωνήσομεν. Ελάτε να κοινωνήσουμε μαζί του. Διότι ο άνθρωπος τι να κάνει από εκεί πέρα? Διότι πήρε το φως από την Ανάσταση εκ του Ανεσπέρου φωτός και πάει και φτιάχνει το σταυρό πάνω στην πόρτα, μπαίνει ο διάολος μέσα του. Εφόσον τον έχει μέσα το διάβολο που τον έδιωξε από την εκκλησία, εσώθη η κατάσταση. Δεν είναι δυσιδαιμονία το Πάσχα, ούτε μια ευκαιρία για διαφθορά το Πάσχα, ούτε για γλέντι ούτε τίποτα. Είναι για συσχετισμό με τον Χριστό. Δεύτερο λοιπόν του κενού της Αμπέλου γεννήματος να κοινωνήσουμε. Και δεν προσέρχεται. Και δεν ισχύει μόνο για τότε, ισχύει για πάντοτε. Ισχύει για πάντοτε. Το κέντρο λοιπόν γενικά της σωτηρίας του ανθρώπου, ναι μεν είναι στο Σταυρό, αλλά σε εκείνο που βγήκε από το Σταυρό, το οποίο το έφτιαξε εκ προημίου, από την Πέμπτη το βράδυ ο Χριστός μας. Μάλλον, ναι, από την Πέμπτη το βράδυ το έφτιαξε. Των δείπνων αυτών των μυστικών. Του δείπνου σου, του μυστικού, σήμερον Υιό Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Παράκλησης. Και οι άνθρωποι μένουν μακριά. Τρέφονται, προσέχουν το σώμα τους, το διαιτολογιό τους. Κάνουν και δυο και τρεις φορές το χρόνο τσεκάπ, να βρούνε πώς στέκονται από απόψεως σώματος. Και καλώς κάνουν, δεν έχω καμία αντίρρηση. Φόσον ο Θεός μας έφτιαξε φάρμακα εν τη αγάπη του, εφόσον μας έδωσε γιατρούς εν τη πασοφία του, γιατί όλα αυτά είναι δοσμένα από τον Θεό, όπως διαβάζουμε στην Παλαιάν Διαθήκη, δότε τόπο το ιατρό και γάρα αυτού εις τη χρία. Κύριος έκτισε εκ γης ιατρών, αναφέρει στο Σιράχ, στο 38. Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα και γάρα αυτών εις τη χρία. Καλά, αλλά για την ψυχή την αθάνατο. Πότε την τρέφεις, πώς την τρέφεις? Βλέπω σήμερα που επιθύνθησαν από τους νεοπλούτους τα γιοταχή, άνθρωποι που δεσκώνουνε 50 δράμια τυρί να πάνε στο σπίτι τους, στη γυναίκα τους και στη μάνα τους. Τους βλέπεις με το γουβά και με σφουγγάρι να κάνουν φασίνα στα αυτοκίνητα, στα γιοταχή. Βρε, δεν τρέπεσαι? Αυτή την αθάνατο ψυχή σου από πότε έχεις να την πλύνεις και πώς πλένεται αυτή? Αυτό δεν το μάθε. Ούτε θα το μάθει. Δράτω με τις ευκαιρίες να πω σε παρόντας και εισαπώντας. Αν ο άνθρωπος αυτό δεν μάθει, ό,τι και αν μάθει στον κόσμο τούτον, είναι περιττόν. Είναι πολύ αστείος ο άνθρωπος που έζησε στον κόσμο αυτόν και δεν εγνωρίστηκε με τον Χριστό. Ναι. Έχει μια ωραία στροφή ο υμνοδός του ακαθίστου ύμνου. Χαιρετίζει την Παναγία ότι έφερε αυτόν τον που αγιάζει τους συλληφθέντας εσχρός και έφερε αυτόν ο οποίος θεραπεύει τους συλληφθέντας τον νουν. Υπάρχουν πολλοί που έχουν συλληφθεί, που έχουν δηλαδή καταδυναστευτεί από τον σατανά στο νουν. Πολλοί σήμερα υπάρχουν, κατεξοχήν στις ημέρες μας. Και είναι οι δυστυχέστεροι άνθρωποι του κόσμου. Ο σατανάς ζαλίζει το νου του ανθρώπου. Του παίρνει όλα εκείνα που χρειάζονται για να ηρεμήσει ο άνθρωπος. Είναι ληστευμένος ο άνθρωπος από το διάβολο. Και μόνο ο Χριστός είναι εκείνος που θα δέσει τον δυνατόν και θα του πάρει τα σκύλα και θα του φωτίσει το νου. Γιατί ο άνθρωπος αν δεν φωτιστεί από τον Χριστό, δεν ξέρει γιατί ήρθε, πού θα ήρθε και πού υπάγει. Έφτασε ο άνθρωπος να πιστεύει ότι δεν υπήρξε τίποτα
και βρέθηκε κατά σύμπτωση και δεν υπάρχει τίποτα μετά το θάνατό του. Δεν τρέπεσαι, άνθρωπε, για τον εαυτόν σου, ότι μπορείς εσύ να υπάρχεις μεταξύ δύο τίποτα? Δεν τρέπεσαι να τα λες αυτά τα πράγματα? Λογικός άνθρωπος που προσελεινώθεις και δεν προσγιώθεις, που έμαθες τι γίνεται στη σελήνη και έβαλες τη σημαία σου στη σελήνη και δεν ξέρεις 22 εκατοστά τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον βόθρο που λέγεται καρδιά, που λέγεται ψυχή, η οποία του Χριστού το χέρι χτυπούσε και έλεγε «Εδώ είναι η λάστη τίμη του αμαρτωλό». Δεν ήξερε ο Χριστός που είναι το κέντρο του βάρους? Να πιστεύεις ότι δεν υπήρξε τίποτα και ότι δεν υπάρχει τίποτα και βρες εσύ ο κανακάρης ο πανσοφός μεταξύ δύο τίποτα? Είναι ντροπή μας και εντούτοις. Και εντούτοις. Αν νομίζετε ότι αυτά τα οποία απορρέουν μέσα από τα κείμενα, από αυτά εμείς πιστεύουμε, γιατί νομίζω, δεν ομιλώ προς ανθρώπους εκτός ορισμένων που ήρθαν για περιέργεια εδώ κλπ. Όλοι οι άλλοι ήρθαν, κάτι πιστεύουν, έστω λίγο, έστω στραβά, έστω κάτι πιστεύουν. Τα που απορρέουν από τα κείμενα της πίστεώς μας, από το ένα μέρος να ψάλουμε, να τραγουδάμε αυτά και από το άλλο μέρος να μην τα εφαρμόζουμε, να τα απορρίπτουμε. Δεν πάει. Εκ των λόγων σου κρινώσαι. Διότι δεν ξέρουμε, αγαπητοί μου, η ανοχή του Θεού μέχρι πότε θα είναι. Δεν ξέρουμε, αγαπητοί μου, εάν σε κλάσμα δευτερολέπτου θα υπάρχουμε. Φοβηθείτε αυτό που θα σας πω. Σήμερον δεν υπάρχει. Παρόν δεν υπάρχει. Και αν ο άνθρωπος μπορούσε να το πιάσει, ότι δεν υπάρχει παρόν, έπρεπε να λυθούν τα γόνατά του. Ό,τι λέγω, ό,τι μάλλον είπα, ανοίξει το παρελθόν. Ό,τι πω είναι στο μέλλον. Σε κλάσμα δευτερολέπτου μπορώ να μην υπάρχω και εσείς να μην υπάρχετε. Είναι αλήθεια ή δεν είναι? Ποιος μου μιλάει, ποιος μου λέγει ότι η καρδιά μου θα κάνει ένα τάκ ακόμη? Ή η δικιά σας καρδιά θα κάνει? Είναι ψεύτης αυτός που θα το πει και ψεύτης και ανακόλουθος αυτός που το πιστεύει. Δεν υπάρχει παρόν, παρελθόν και μέλλον. Αν αυτή την ώρα λοιπόν κρακ έκλεισε, τι θα γίνει? Δεν υπάρχει τίποτα. Με γεια σου, με χαρά σου. Αν υπάρχει όμως, τι γίνεται? Και τι κέρδισες με το δεν υπάρχει?